με την Έλενα Παπαρίζου θα ξεκινήσει η εκπομπή της ΕΡΤ1, προσωπικά, τη νέα σεζόν, την Κυριακή 9 1 το του 1 στις 16 ακριβώς το μεσημέρι. Η γνωστή τραγουδίστρια φαίνεται να ολοκλήρωσε το γύρισμα της πρώτης εκπομπής μαζί, φυσικά, με την Έλενα Κλατρίτσι, πριν λίγες μόλις ημέρες η αγαπητή τραγουδίστρια μετά την απίστευτη αλλαγή που έκανε στην εμφάνιση της είναι έτοιμη για μια πολύ δημιουργική και παραγωγική χρονιά και αναμένουμε να μάθουμε εάν θα τη βλέπουμε και φέτος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την συνέντευξη της Έλενας Παπαρίζου Σύμφωνα, μάλιστα, με το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, στην πρώτη εκπομπή του χρόνου, η Έλενα Παπαρίζου, 21 χρόνια μετά την εμφάνισή της στον διαγωνισμό με τους Αντίρκ, που την έκανε γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Θυμάται ξεχωριστέ στιγμές που έχει ζήσει με αγαπημένα της πρόσωπα, συγκινείται, μιλά για μεγάλες αγάπες και για τους γονείς της που έφυγαν τη δεκαετία του, 60, από τα χωριά του στον νομό Καρδίτσας για να φτιάξουν τη ζωή τους, στη μακρινή τότε Σουηδία η τραγουδίστρια που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ζωντανεύει με τις αφηγήσει της εικόνες από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή αλλά και μνήμες που τις γεννούν ακόμα και σήμερα εφιάλτες. Μας εξηγεί γιατί στις γιορτές προτιμούσε να ντύνεται Αθανάσιος Διάκος και όχι Βασίλισσα Αμαλία όπως τα άλλα κοριτσάκια, η Πίπη Ιφακιδομήτη και ξαναφέρνει στη μνήμη της την πρώτη φορά που οι γονείς της σε ηλικία τριών χρόνων την άφησαν στη θεία της λίγο έξω από τον Βόλο καθώς και τα δέματα που της έστελνε η μητέρα της. Τότε. Ήταν μια περίοδος της ζωής της, που αρνιόταν να συζητήσει με την οικογένεια της, για πολλά χρόνια. Ακόμα, θυμάται την πρώτη τη δουλειά στο εστιατόριο του πατέρα τη όπου βοηθούσε στη λάντζα και στο σκούπισμα. Έχω βγάλει ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα στο εστιατόριο, αλλά την αγαπάω αυτήν τη δουλειά. Άλλωστε το πρώτο μου επάγγελμα ήταν σερβιτόρα αλλά παράλληλα έπρεπε να κάνω και χιλιάδες πράγματα πίσω από το σερβίρισμα. Η καλύτερη κληρονομιά που μου έχουν δώσει οι γονεί μου είναι να αγαπάω αυτό που κάνω. Ό,τι κι αν είναι αυτό, δηλώνει με συγκίνηση. Όσο για το αν έχει αισθανθεί την καρδιά της να ραγίζει, παντά με ναι, την έχω αισθανθεί. Την έχω νιώσει. Ξέρεις, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Και έπεσα 7 φορές, 8 φορές θα σηκωθώ. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της τραγουδίστριας για το 2021. Η Έλενα Παπαρίζου απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους στο κέντρο της Γλυφάδας να κάνει τις αγορές της λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου. Η τραγουδίστρια μάλιστα, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της. Φόρεσε ζευρέ κολάν, λευκό φούτερ, αθλητικά και εντελώς άβαυτη γύρισε πολλά μαγαζιά της περιοχής για να κάνει τα ψώνια της τόσο για την ίδια όσο και για τα αγαπημένα της πρόσωπα και σύμφωνα με πληροφορίες μας ήταν συνεχώς χαμογελαστή και φιλική με τον κόσμο, ενώ φορούσε πάντα τη μάσκα της.